γράφω τα σπουδαιότερα της ζωής μου γεγονότα, γεγονότα άτι να έσχον αμέσως ή εμέσως επίδραση επί της ζωής και του χαρακτήρας μου. Χαρισμένος στα γερατιά μου, για ενθύμιον. Δεκεμβρίου 1936. Στο ξεψύχισμα αυτού του χρόνου, εταξίδευσα για το χωριό. Μόλις έφτασα, είδα τον μπάρμπα μας τον Πανάγο ορφανό και κατόπιν τη μητέρα. Της φίλησα το χέρι και τη φίλησα. Μετά τη Μαργό και σε λίγο την Αθηνά. «Καλωσόρισες, αδερφούλη μου», μου είπε η καημένη Αθηνά. Ο πατέρας με το Μίτσο Τούντα στο πικροδόσι ανοίγουν λακκούβες για να φυτέψουν κερασοβυσσινιές. Πήγα κι εγώ και τους βοήθησα. Είχε ο πατέρας τεντώσει ένα σπάγκο και τα κλαριά τα βάζαμε όρθια στις λακκούβες για να φυτευτούν σε μια γραμμή. Ρίχναμε πρώτα φουσκιά και κατόπιν το χώμα. Εγώ εφύτεψα τις εξής κερασιές. Την τρίτην, τέταρτην, πέμπτην, έβδομην, όγδοην, αρχόμενη από το πηγάδι του μπάρμπα προς τα κάτω. Και προς το τέλος και απάνω, την τελευταία, προτελευταία και προπροτελευταία. Πάταγε ο πατέρας της λακκούβας στο χώμα και έλεγε «Θα έρχονται όχι τα παιδιά μου, αλλά τα εγγόνια μου και θα λένε «Θεός συγχωρέσει τον παππούλη μας». Thank you.
Ιουλίου.